Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούν Πεζεσκιάν, κατά τη συνάντησή του με τον Ιορδανό Υπουργό Εξωτερικών, Αϊμάν Σαφάντι, τόνισε ότι η δολοφονία του υπεκεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, είναι ένα σοβαρό σιωνιστικό λάθος που δεν θα μείνει αναπάντητο. Ο ίδιος τόνισε ότι η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια ως φιλοξενούμενος της Τεχεράνης είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα την καταδικάσει. Νωρίτερα, ο Ιορδανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε στον εν ενεργεία Ιρανό ομολογό του Αλί Μπακέρι ότι δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη μεταφέροντας μήνυμα από ή προς το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι ο Ιρανός ομολογός μου αρνήθηκε ότι κάποιος Ιρανός αξιωματούχος είχε πει πως θα μεταφέρουμε μηνύματα από την Τεχεράνη στο Τελαβίβ. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν θεώρησε ότι το πρώτο βήμα για να αποτραπεί η κλιμάκωση στην περιοχή είναι να σταματήσει η Ισραηλινή επιθετικότητα κατά της Γάζας. Νωρίτερα, τώρα η Wall Street Journal ανέφερε «Το Ιράν απέρριψε τις Αμερικανικές και Αραβικές εκκλήσεις να μετριάσει την απάντησή του στη δολοφονία του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη». Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενοι πηγές, το Ιράν αρνήθηκε να παράσχει λεπτομερείς προειδοποιήσεις που θα βοηθούσαν να μετριαστεί ο αντίκτυπος οποιοδήποτε εκτυπήματος εναντίον του Ισραήλ και είπε στους Άραβες διπλωμάτες ότι δεν τον νοιάζει αν η απάντηση εναντίον του Ισραήλ οδηγήσει σε ξέσπασμα πολέμου. Αυτό έρχεται υπό το φως της αναμονής μιας μαζικής επίθεσης της Χεζμπολάχ και του Ιράν στο Ισραήλ, μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη και του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ, Φουάν Σούκρ, κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής επίθεσης στα νότια προάστια της Βηρητού.